Έχει ένα λαμπερό χαμόγελο, κατά γάλανα μάτια, είναι ένα πολύ όμορφο κορίτσι και είναι έτοιμο να κατακτήσει το Λος Άντζελες. Η παρουσιάστρια Χριστίνα Λούπη ζει εδώ και 2,5 χρόνια στην Αμερική. Δεν φανταζόταν όταν έφυγε από την Ελλάδα για να σπουδάσει ηθοποιό σε μια δραματική σχολή στη Νέα Υόρκη ότι θα έμενε για τόσο πολύ καιρό. Είμαι στο Λος Άντζελες και ζω στο Hollywood, στην καρδιά του Hollywood. Εκεί λίγα τετράγωνα από εκεί που γίνεται η τελική των Όσκαρ κάθε χρόνο. Εκεί μένει. Ναι. Η γλυκιά Χριστίνα επισκέφθηκε για λίγες μέρες την οικογένειά της στην Ελλάδα. Και έτσι η κάμερα του FDTV βρήκε τη Χριστίνα στις καλοκαιρινές της διακοπές, η οποία μας μίλησε για όλα όσα συμβαίνουν στο αστραφτέρο Hollywood. Και όχι μόνο, μας μίλησε και για τις δικές της εμπειρίες. Όταν το πήγα στη Νέα Υόρκη, μένουν κάποιοι πολύ στενοί οικογενειακοί μας φίλοι εκεί. Οπότε η αλήθεια είναι ότι με βοήθησε να προσαρμοστώ και είχα και μια παρέα. Έντονη στιγμή που έζησα στο Λος Άντζελες, πέρα από τα επαγγελματικά που ήταν πραγματικά υπέροχα, δύο ταινίες που πήρα μέρος, που έπαιξα, ήταν πάρα πολύ ωραία, ήταν φυσικά η τελική των Όσκαρ, στην οποία παραβέθηκα 2 χρονιές. Ήταν πραγματικά μια μοναδική εμπειρία. Είχαμε μιλήσει με ο Τόμ Χάνκς, ο οποίος είναι και λάτρης της Ελλάδας. Ναι, έρχεται συχνά εδώ. Πάντα μας προτιμά και πάντα μας μιλά, με το πούμε ότι είμαστε από την Ελλάδα. Μας ανοίγει την αγκαλιά του και η γυναίκα του, η Ρίτα Γουίλσον, επίσης. Και πάρα πολλοί άλλοι. Το μαγικό δεν ήταν τόσο όλοι αυτοί οι μεγάλοι στάρ που βλέπεις και τους μιλάς. Αυτούς θα τους δεις και στις σφαίρες, μπορεί να τους δεις και στο σούπερ μάρκετ. Ναι, ναι, ναι. Κάποια στιγμή σε ένα καφέ. Το μαγικό ήταν όλη η διοργάνωση. Οι οντισιόν όμως έχουν ξεκινήσει και η Χριστίνα είναι έτοιμη να επιστρέψει στην Αμερική για να πάρει μέρος σε πολλές από αυτές. Εμείς να της ευχηθούμε υπομονή, υπομονή. Γιατί, όπως λέει και η ίδια, οι οντισιόν πολλές. Οι ώρες πολλές, οι ηθοποιοί πολλοί και οι ουρές πολλές. Καλή επιτυχία, Χριστίνα. Την πρώτη οντισιόν σίγουρα θα υπάρχουν τουλάχιστον 100 άτομα που θα καλέσουν την πρώτη μέρα, τουλάχιστον. Αυτό είναι το μίνιμουμ που σου λέω, 100 άτομα την πρώτη μέρα. Και από εκεί και πέρα μπορεί να είναι και 1000 άτομα. Μετά από λίγο καιρό, μετά από ένα χρόνο, με ποιον θα ήθελες να παίξεις, πού θα ήθελες, τι θα ήθελες να κάνεις? Εμένα η αγαπημένη μου είναι η Meryl Streep. Θεωρώ ότι αυτή η γυναίκα είναι το ασύλληπτο, απίθανο ταλέντο. Και μόνο να βρεθείς, δηλαδή, και να μην παίξεις, να είσαι στον ίδιο χώρο και να την παρακολουθήσεις να παίζει, θεωρώ ότι είναι ένα τεράστιο σχολείο. Μακάρι να πάνε.